Καλησπέρα φίλοι. Ένα αυθόρμητο βιντεάκι τώρα, έτσι, δεν το είχα προγραμματίσει. Σκέφτηκα να ανεβάσω, αυτό που είναι η σπίθα που ροχαλίζει ο σκύλος μου. Σκέφτηκα να ανεβάσω ένα πρώτο συρτό, αλλά full extra. Δηλαδή, ό,τι γυρίσματα ξέρω, όσα έχω βγάλει αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι. Κάποια είναι δικά μου, κάποια τα έχω ακούσει. Θα ξεκινήσουμε από συρτό από μη και ίσως και από πολλά να το γράψουμε και πολλά να το έχουμε σε δύο κλίμακες. Δεν θα βάλω νότες, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά γυρίσματα. Θα δείτε, δηλαδή μπορώ να σας δείξω 10 γυρίσματα διαφορετικά για κάθε μέρος, πρώτο και δεύτερο. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράφω κάθε μία και επειδή θα παίξω ότι μου κατέβει στο μυαλό τώρα, δεν τα έχω μοντάρει. Γενικά τα βίντεο είναι πολύ χύμα, δεν κάθομαι να σκεφτώ, να γράψω αυτό έτσι, συνήθως το γράφω μόνο μία φορά. Λοιπόν, εισαγωγές μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα για πρώτη σειρά. Με φα δίεση, μία πολύ κλασική, κάνει, συγγνώμη σπιθά, μη σε ξυπνήσω κιόλας, ξέρανε. Ρε μη φα λα σολ φα, ρε μη φα λα σολ φα, ρε μη φα σολ λα φα, ρε μη. Είμαστε στο μηδέν, δεν έχουμε κάνουμε ένα ταξίμι, δεν κάνουμε. Λοιπόν, η μία είναι αυτή. Οπότε. Συνήθως αυτή παίζουμε και μπαίνει το λαούτο στο μη. Οπότε, αυτό τώρα είναι για πρώτο συρτό από μη. Δηλαδή το λαούτο μας, που μα συνοδεύσει, παίζει σε μη. Η βασική συγχορδία που κρατάει είναι η μη. Οπότε, άλλη μία. Εύκολο. Δεύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε. Το δίεση. Λα σι ρε ντο. Λα σι ρε ντο. Λα σι ρε ντο ρε ντο σι ντο σι λα. Λα σι ρε ντο ρε ντο σι ντο σι λα. Λα σι ρε ντο ρε ντο σι ντο σι λα. Είναι πολύ δύσκολα αυτά, δεν είναι για κάποιον που θα ξεκινήσει τώρα λίρα και θα τα βγάλει. Μιλάμε για παιδιά που έχουν μελετήσει αρκετά, δηλαδή καλύτερο είναι κάποιος που θα δει το βίντεο αυτό να αντρέψει στο πρώτο βίντεο με το πρώτο σύρτο που έχω, που είναι πολύ πιο απλό. Θα παιδευτείτε λίγο με αυτά που θα σας δείξω, αλλά πιστεύω θα εμπλουτίσετε πάρα πολύ τον πρώτο σύρτο. Άρα, ο δεύτερος τρόπος ήταν αυτός. Άλλη μία. Το δίες ξαναλέω. Λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο ρε ντο σι ντο σι λα. Λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο σι ντο σι λα. Λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο ρε ντο σι ντο σι λα. Σι λα σι σολ φα, σολ λα σι σολ λα φα, σι σολ λα φα. Εδώ πέρα παίζουμε το δίεση και το λαούτο ξεκινάει και κρατάει λα. Τραν, δηλαδή. Τραν, 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 κρατάει το λα. Αυτός ήταν ο άλλος τρόπος. Ο άλλος μπορούμε να κάνουμε να ξεκινήσουμε. Τι θα κάνουμε? Δεν μου έρχεται τώρα. Μπορεί να μου έρθει μετά. Οπότε είμαστε εδώ. Κάνε το. Λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο, σι ντο σι λα. Λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο, λα σι ρε ντο, ρε ντο σι ντο σι λα. Σι λα σι σολ φα, σολ λα σι σολ λα φα, σι σολ λα φα ρε. Και ξεκινάμε μετά σε αυτό το γύρισμα που κάνει. Λα σι ντο λα, σι ντο ρε ντο, σι λα σι σολ φα, σολ λα σι σολ λα φα, λα σολ λα φα ρε. Λα σι ντο λα, ντο φυσικό τώρα εδώ,
Μόνο το φάει είναι δίεση. Όλα τα άλλα είναι φυσικά. Λα σι ντο λα, σι ντο ρε ντο σι, λα σι σολ φα σολ, λα σι σολ λα φα, σι σολ λα φα μη ρε φα μη. Λα σι ντο λα ρε ντο μη ρε. Ρε ντο, το ντο δίεση. Λα σι ντο λα ρε ντο μη ρε ντο σι, λα σι σολ φα μη ρε. Λα σι σολ φα μη ρε. Αντί για λα σι ντο λα μπορούμε να κάνουμε και λα σι ντο σι. Επίσης είναι σωστό και αυτό. Λα σι ντο σι ρε ντο μη ρε ντο σι, λα σι σολ φα μη ρε. Λα σι σολ φα μη φα ρε σολ λα φα μη ρε φα μη. Σι λα σολ φα σολ λα σι ντο λα. Σι λα σολ δίεση φα δι. Φα σολ φα δίεση σολ δίεση δηλαδή. Άλλο γύρισμα. Λα σι ντο σι ρε ντο ρε. Το ντο δίεση. Ντο σι λα σι σολ φα μι ρε. Λα σι σολ φα μι φα λα σολ λα φα μι ρε φα μι. Άλλο γύρισμα μπορούμε να κάνουμε τώρα. Λα σι ντο λα ρε ντο ρε. Ντο σι λα ρε. Ντο σι λα σολ λα φα μι ρε φα μι. Κοντά τα δάχτυλα. Άμεσα μπορούμε να κάνουμε την εισαγωγή που κάναμε σε αυτή εδώ την περίπτωση. Αυτή εδώ. Την άλλη δεν μπορούμε να την κάνουμε διάμεσα. Οπότε, άλλος. Άλλο τρόπο που μπορούμε. Άλλο. Λα σι ντο σι ρε ντο μι ρε ντο σι λα σι σολ φα σολ φα μι ρε. Λα σολ φα μι φα λα σολ λα φα μι ρε φα μι. Λα σι ντο σι ρε ντο μι ρε ντο σι λα σι σολ φα σολ φα μι ρε. Λα σολ φα μι φα λα σολ λα φα μι ρε φα μι. Ρε ντο δίεση, πάλι ντο δίεση. Ρε ντο σι ντο ρε μι ντο σι λα σι σολ φα μι ρε. Λα σι σολ φα μι φα λα σολ λα φα μι ρε φα μι. Ρε ντο σι ντο ρε μι ντο σι λα σι σολ φα μι ρε. Λα σι σολ φα μι φα λα σολ λα φα μι ρε φα μι. Μέχρι εδώ το ντο δίεση. Σι λα μι ρε ντο σι λα σολ λα φα μι ρε μι. Ρε ντο σι ή ρε ντο σι ντο ρε μι ντο σι λα μι ρε μι ρε ντο ρε ντο σι ντο σι λα σι λα σολ λα φα ρε μι. Ρε μι φα λα σολ φα μι ρε. Πάμε στο άλλο το γύρισμα τώρα, στο δεύτερο. Ρε μι φα λα σολ φα μι ρε. Λα σι σολ φα μι φα λα σολ λα φα μι ρε φα μι. Ρε μι φα λα σολ φα μι ρε. Λα σι σολ φα μι φα λα σολ λα φα. Μη φα μη ρε μη φα μη ρε μη φα μη ρε μη φα λα σολ φα μη ρε μη ρε λα σολ φα μη φα λα σολ φα μη ρε μη φα σολ φα σολ λα σι σολ λα φα λα σολ λα φα μη ρε μη φα μη φα.
σολα φα, μη ρε μη φα, μη φα σολ, φα σολα σι, σολα φα, λα σολα φα, μη φα μη ρε, μη φα σολ, φα σολα σι, σολα φα, σι σολα φα, μη φα μη ρε, μη φα σολ, φα σολα σι, σολα φα, λα σολα φα, μη ρε. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μη φα μη ρε μη ρε ντο ρε μη φα μη φα σολ φα σολ λα σολ λα σι λα σι ντο σι ντο ρε σι λα σολ λα φα ρε μη. Αυτό είναι ωραίο για να πάμε από αυτό το γύρισμα στο άλλο που κάναμε πριν. Και κάνει μη φα μη ρε ντο διεσί και το φα διεσί επίσης εδώ. Μη φα μη ρε ντο ρε μη φα μη φα σολ. Μη φα μη ρε ντο ρε μη φα μη φα σολ φα σολ λα σολ λα σι λα σι ντο σι ντο ρε. Εδώ το ντο φυσικό. Μπορεί να το κάνουμε και το δίεση. Εδώ το παίξα ψυχό τώρα όμως. Μη φα μη ρε μη ρε ντο ρε μη φα μη φα σολ φα σολ λα σολ λα σι λα σι ντο σι ντο ρε. Με το φυσικό. Μη φα μη ρε ντο ρε μη φα μη φα σολ φα σολ λα σολ λα σι λα σι ντο σι ντο ρε σι λα σολ λα φα μη ρε φα μη. Άρα και με το δίεση για να δείτε ότι ταιριάζει εκεί. Άρα. Μπορούμε να πάμε μετά εκεί ή μη σολ. Άλλος τρόπος τώρα πάλι μπορούμε να παίξουμε στο δεύτερο κρίσμα. Μη σολ, σολ. Εδώ τι κάνω, σι και σολ μαζί. Αυτό μας κάνουν σολ ματζόρε. Εντάξει, δεν είναι συγχορδία. Φα διέση με λα, σολ φα μη. Που σας έδειξα είναι πάρα πολλά, είναι αρκετά. Έτσι. Θα δυσκολευτείτε πολύ να βγάλετε. Να είστε, να μου στείλετε, ξέρω από κάτω, θα μου γράψετε Γιώργη, νότες, σε παρακαλώ και αυτά. Δεν γίνεται, παιδιά, σας το νότες. Πραγματικά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχω προγραμματίσει τίποτα. Παίζω ό,τι γυρίσματα ξέρω σχεδόν και μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Χήμα. Αν βγάλετε 2, 3, 4, 5 γυρίσματα από αυτά, παιδιά, θα είστε πολύ καλά. Δηλαδή, άμα ξέρετε ήδη 5 γυρίσματα και βγάλετε άλλα 5, είναι πάρα πολύ καλά. Όσο μαθαίνουμε, όσο προχωράμε και παίζουμε, μαθαίνουμε. Θέλει εξάσκηση, λίρα θέλει καθημερινή εξάσκηση. Δεν είναι εύκολο όργανο, παιδιά. Είναι από τα δυσκολότερα όργανα, θα έλεγα. Και κάποια στιγμή θα ανεβάσω και ένα βίντεο που θα εξηγώ για ποιο λόγο είναι τόσο δύσκολο όργανο η λίρα. Μην εγκαταλείπετε τις προσπάθειες. Πολλές φορές δεν απαντάω σε μηνύματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μου έρχονται ειδοποιήσεις και καμιά φορά μπαίνω, βλέπω τα βίντεο και κάνω έτσι τα σχόλια και, και βλέπω τις ειδοποιήσεις, τουλάχιστον από το κινητό. Είναι μια περίοδος ζωής μου πολύ ωραία, καθότι έχω γίνει μπαμπάς και αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο στην κόρη μου και της παίζω πολύ μουσική. Μάλλον θα μου γίνει λαουτιέρισα, τη βλέπω, έχει μια κλίση στο λαούτο, παρά την 5,5 μηνών. Οπότε
Θα προσπαθήσω τώρα λίγο πιο εντατικά να ανεβάζω βίντεο, να βοηθάω όσο μπορώ και εγώ. Ευχαριστώ για τα καλά μηνύματα. Και συγγνώμη τώρα, κάποιος θα τους ζωρίσει και θα τους... Μπορεί να τους στενοχωρήσω τώρα με τα γυρίσματα αυτά, έτσι είναι και λίγο γρήγορα σε κάποια σημεία, αλλά θέλει προσπάθεια. Δεν είναι το βίντεο αυτό για κάποιον που κάνει λίγο καιρό λίρα, σίγουρα. Προσπαθήστε, κατά τη γνώμη μου, όσοι θα δείτε αυτό το βίντεο, να ξεκινήσετε την αρχή και να πιάσετε το πρώτο λεπτό, ξέρω εγώ, παίζω, από το 1 στο 2, την εισαγωγή την πρώτη. Pause. Σημειώστε από πού μέχρι πού, συνέχεια αυτό το γύρισμα. Μην προσπαθήσετε λίγο να βγάλετε ένα, λίγο το άλλο. Μάθετε καλά κάθε γύρισμα, ένα-ένα τα γυρίσματα και θα τα βγάλετε σιγά-σιγά, πιστεύω. Κάποιος που είναι πιο προχωρημένος δεν θα δυσκολευτεί τόσο. Που έχει συνηθίσει και παρακολουθεί τα βίντεο, ξέρω από την αρχή, δεν θα δυσκολευτεί. Τώρα δεν μου έρχεται κάποιο άλλο εισαγωγή στο μυαλό που ξεκινάω. Σκάλωσα λίγο. Αυτά. Θα γράψω και άλλα βιντεάκια. Λοιπόν, θα παίξω τώρα και ένα σιρτό έτσι σκέτο. Λοιπόν, πάμε την εισαγωγή. Σε όσους άρεσε το βίντεο, αν θέλουν να κάνουν ένα like, εμένα προσωπικά με ευχαριστεί όταν βλέπω, καταλαβαίνω ότι άρεσε τον κόσμο και εγγραφή στο κανάλι. Δεν βγάζω λεφτά από το κανάλι, παιδιά. Έτσι, δεν θα βάλω ποτέ διαφημίσεις, τουλάχιστον δεν θέλω να βάλω. Αυτό αλλά μου δίνει δύναμη. Βλέπω ότι ο κόσμος το παρακολουθεί. Εντάξει, σαν κάποιον μπορεί να αρέσει, μπορεί να πατήσει dislike εννοείται. Εντάξει. Αυτό μόνο μη βρίζουμε, παιδιά. Στο λέω τώρα, άμα εδώ βρίσκεσαι από κάτω και αυτά, διαγράφω κατευθείαν το σχολείο. Αυτό. Ο καθένας μπορεί να βλέπει τη γνώμη του με ωραίο τρόπο. Απλά μη βρίζει, με ενοχλεί όταν βρίζουν. Αυτό. Να είστε καλά. Θα ανεβάσω αμέσως κι άλλο βιντεάκι.